Σήμερα θα αφιερώσουμε αυτή τη συνέντευξη αποκλειστικά και μόνο σε μια δραστηριότητα της περιφέρειας και δι' της αντιπεριφέρειας πολιτισμού. Με αντιπεριφερειάρχη την κυρία Αντωνέλη. Είναι το καθιερωμένο πια, είναι τρίτη χρονιά νομίζω, φεστιβάλ του Αιγαίου που έχει τέχνης και φέτος έχουμε επιλέξει ως τίτλο θέμα των ανθρώπων την τέχνη της Ειρήνης Φάρη. Δηλαδή, τι θέλει να πει αυτό, ότι η τέχνη που δημιούργησε η ανθρωπότητα από την αρχαιότητα, όπως έως σήμερα, είναι φάρος ειρήνης. Δημιουργεί ειρήνη, συμβάλλει στην ειρήνη. Η Ελλάδα, όπως έχω πει και άλλη φορά, αν την στύψει κανείς, αν μπορούσε, ένας τιτάνας, ένας υπεργίγαντας, θα βγαίνει πολιτισμός. Αυτό είναι η Ελλάδα. Πολιτισμός και διαθυσμένος με θάλασσα. Και αυτά τα νησιά του Αιγαίου ήτανε κοιτίδες ανέκαθεν φάρη πολιτισμού, φάρη ειρήνης. Γι' αυτό επιλέξαμε και αυτό τον τίτλο. Θέλω να πω ότι το φεστιβάλ, το οποίο θα είναι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο, θα έχει το μεν Ιούλιο 14 εκδηλώσεις, τον Αύγουστο έχει κρατηθεί 24 εκδηλώσεις και το Σεπτέμβριο, με τη λήξη του θέρους, 7 εκδηλώσεις. Το πιο ενδιαφέρον ποιο είναι? Δεν συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα, τη Μυτιλήνη. Εδώ έχουμε το πρόγραμμα, το αναλυτικό, θα το πάρετε, όπου θα δείτε για τη Λέσβο, θα δείτε για τα άλλα μέρη, ότι είναι αποκεντρωμένο σε διάφορους οικισμούς του Βορείου Αιγαίου. Πολλούς οικισμούς. Διότι ο πολιτισμός και εκδηλώσεις πολιτισμού δεν είναι θέμα πρωτευούσης. Ο πολιτισμός είναι για όλο το λαό. Είμαστε υπέρ του πολιτισμού, υπέρ των εκδηλώσεων για όλο το λαό. Εμείς χρηματοδοτούμε και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε δωρεάν. Δεν ζητάμε το αντίτιμο από τον πληθυσμό για τη συμβολή του στην παρακολούθηση του γεγονότος. Δωρεάν τα προσφέρουμε όλα, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και είναι υποχρέωση της πολιτείας να καλλιεργεί, να ανεβάζει το επίπεδο του λαού, των ανθρώπων, των πολιτών, με όλα αυτά παρέχοντας τα δωρεάν. Τη δωρεάν παιδεία την πρέσβευα από τα χρόνια του Πολυτεχνείου και που καμιά φορά μπορεί να γινόμουν και αιρετικός, αλλά το πιστεύω ακράδαντα. Το ίδιο είναι και για τον πολιτισμό. Και εδώ που βρήκα ευκαιρία να το κάνουμε αυτό και βρήκα τον κατάλληλο συνεργάτη, την κυρία Αντωνέλη, το κάνουμε. Θα συνεχιστεί το Φεστιβάλ Πολιτισμού εάν ο λαός επιλέξει εμάς τις επόμενες εκλογές και θα εξακολουθήσει αυτή η αποκέντρωση και η δωρεάν παροχή του. Πριν σταματήσω και να δώσω το λόγο στην κυρία Αντωνέλη, θέλω να πω πόσο χαρούμενος, πόσο ευτυχισμένος, πόσο τυχερός είμαι που βρήκα αυτή την κυρία ως συνεργάτηδα, που αφού εξελέγει βέβαια από το λαό, που επέλεξα να είναι στον πολιτισμό. Βγάζει ασπροπρόσωπο το Βόρειο Αιγαίο. Ευχαριστώ, Αναστασία. Έχει έναν τρόπο να μας συγκινεί αυτός ο άνθρωπος, ίσως γιατί μιλά πάντα από την καρδιά του. Τιμή μου τα λόγια σας, κύριε Περιφερειάρχη, γιατί προέρχονται από έναν άνθρωπο που προσέφερε σε όλες τις ηλικίες της ζωής του, από την αρχή που διακονήσατε την παιδεία ως καθηγητής πανεπιστημίου, ως πρίτανης και τώρα που είμαστε τυχεροί να σας έχουμε Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές πόσο τυχερό θεωρώ τον εαυτό μου που τα έφερε έτσι η ζωή να έχω μια συνεργασία με τον Κώστα τον Μουτζούρη. Τον Κώστα τον Μουτζούρη, τον άνθρωπο των γραμμάτων, τον άνθρωπο της ειρήνης, τον συναισθηματικό άνθρωπο, τον αποτελεσματικό περιφερειάρχη και που μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε να στήσουμε μια ικανή περιφερειακή αρχή. Και βεβαίως, εν προκειμένου, να κάνουμε δράση στον τομέα του πολιτισμού για τις οποίες είμαστε ειλικρινά σας, θέλω να σας καταθέσω με έτσι όλο το συναίσθημά μου,
πάρα πολύ συγκινημένη και υπερήφανη, γιατί αυτό που πρεσβεύσαμε από αρχής ως πολιτική μας θέση, ότι ο πολιτισμός των νησιών μας είναι η ταυτότητα που θέλουμε, το διαβατήριο που θέλουμε να έχουμε για όλο τον κόσμο, γίνεται πραγματικότητα εδώ και 3 χρόνια και με το Φεστιβάλ Ανθρώπων Τέχνης, γιατί όπως ξέρετε πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, περιλαμβάνει δράσεις σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, πάντα σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, γιατί ένα από τα πράγματα που μας δίδαξε ο Κώστας ο Μουτζούρης είναι ότι ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες και το να μπορούμε να ακούμε τους ανθρώπους των κοινωνιών μας είναι η αρχή της όποιας επιτυχίας. Αυτό ακολουθήσαμε εξ αρχής και συνεχίζουμε να ακολουθούμε και βεβαίως θα ακολουθήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το φετινό φεστιβάλ μας, νομίζω ότι τα είπε σαφέστατα ο Περιφερειάρχης, για το πώς η τέχνη μπορεί να αποτελεί φάρο της ειρήνης, αλλά αν θέλετε και ανάποδα διαβάζοντας, ότι σε καιρούς ειρήνης η τέχνη μεγαλουργεί και οι άνθρωποι της τέχνης. Στέλνουμε λοιπόν ένα μήνυμα με αυτό το φεστιβάλ μας στους γείτονες, σε όλη την ανθρωπότητα, ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, οι κάτοικοι και η πρώτη τοπική αρχή που είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εκπέμπουμε ένα μήνυμα ειρήνης διαμέσου της τέχνης και των ανθρώπων μας. Εξ αρχής θέσαμε ως προτεραιότητά μας ότι είναι η ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού των νησιών μας. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της εισαγωγής στοιχείων του πολιτισμού στον τόπο μας, γιατί πιστεύουμε ότι πάντα τα νησιά μας μετάγγιζαν στοιχεία πολιτισμού στην υπόλοιπη Ελλάδα και αυτό συνεχίζουν να κάνουν. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το σύνορο της Ελλάδας, αυτό το σύνορο της Ευρώπης, οι μορφές που γέννησε στον πολιτισμό μετάγγιζαν όχι μόνο στο να οικοδομηθεί, βασικά συστατικά στο να οικοδομηθεί ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά και ο ίδιος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Φέτος έχουμε 45 δράσεις σε όλα τα νησιά. Ξέρετε, εμείς δεν αγοράζουμε συναυλίες, δεν απευθυνόμαστε σε ατζέντιδες, οι ίδιοι μιλάμε με τις τοπικές κοινωνίες και συνδημιουργούμε με αυτές σε συνέργεια, πάντα με ό,τι κάνουμε, όποια δράση γίνεται, να είναι υπέρ του συμφέροντος των τοπικών κοινωνιών. Μία τέτοια δράση οφείλουμε να αναφέρουμε, η οποία δρομολογήθηκε φέτος μετά από παράκληση που υπήρχε από διάφορους μουσικούς στον Περιφερειάρχη, την είχαμε κάνει την εποχή του COVID και είναι η συναυλία των ντόπιων μουσικών. Των μουσικών που έχουν κατά κύριο επάγγελμα την ενασχόληση με τη μουσική. Τότε είχαμε χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Φέτος η Περιφερειακή Αρχή έβαλε πρώτη προτεραιότητα ότι πρέπει να στηρίξουμε τους μουσικούς των νησιών μας, τους καλλιτέχνες των νησιών μας και οικονομικά. Έτσι λοιπόν, 70 μουσικοί τραγουδιστές διαφόρων φάσεων της μουσικής, τομέων της μουσικής, θα χρηματοδοτηθούν με 300 ευρώ ο καθένας, προκειμένου την ίδια μέρα, 8 Οκτώβρου, στα μεγάλα νησιά, να τραγουδήσουμε την ειρήνη. 8 Οκτώβρου, το Βόρειο Αιγαίο, με τους επαγγελματίες μουσικούς, με στήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τραγουδά για την ειρήνη. Και η Περιφερειακή Αρχή, θέλοντας να συνδράμει στο ότι πλήττεται το εισόδημά τους λόγω της ακρίβειας, στον τομέα που μπορούμε και έχουμε ειδικότητα εν προκειμένου στον πολιτισμό, στηρίζει τον κάθε μουσικό με ένα επίδομα 300 ευρώ. Τραγουδούν λοιπόν 8-8 τα νησιά την ειρήνη. Επειδή είμαστε στη Λέσβο και γίνεται εδώ
η συνέντευξη τύπου, θα αναφέρουμε κάποια πράγματα που κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικά, κάποιες δράσεις. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, έχουμε κάθε μήνα πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν θα σας πω όλες, θα σας δώσω, θα μοιραστούν ο κατάλογος προκειμένου να τον έχετε. Η φετινή μας αφίσα, όπως βλέπετε, και θέλω να ευχαριστήσω την Αντωνία τη Σάβα που μαζί την καταστρώσαμε, την δημιουργήσαμε, είναι αυτή. Μπλε χτυπάει η καρδιά λοιπόν του Αιγαίου, ο φάρος της τέχνης και το περιστέρι της ειρήνης. Αυτό θα αναρτηθεί σε μπάνερ μπροστά στο κτίριο της περιφέρειας, καθώς και επίσης το πρόγραμμα του επιτόπιου φεστιβάλ. Αναφερόμενοι λοιπόν στο επιτόπιο φεστιβάλ, το φεστιβάλ της Λέσβου, θέλω επίσης να σταθώ ότι υπό την αιγίδα της UNESCO, Πειραιός και Νήσων, φέτος στη Λέσβο συναντιόνται οι σύλλογοι παραδοσιακών χορευτικών, προκειμένου γίνεται ένα αντάμωμα των συλλόγων του νησιού μας, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση, λόγω του ότι σκοπεύουμε να ανοίξουμε τα φτερά μας στην επόμενη τετραετία, γιατί εμείς έχουμε την διέστηση ότι θα είμαστε πάλι παρόντες, να μπορέσουμε και αυτόν τον τομέα, έχουμε κάνει ήδη με τα καρναβάλια του Βορείου Αιγαίου και πρέπει να σας αναφέρω ότι έχουμε ήδη τη θετική άποψη και την αξιολόγηση τριών σταδίων της Επιτροπής. Αυτό που μένει είναι η υπογραφή από τη Λίνα τη Μενδώνη και εντάσσονται τα καρναβάλια του Βορείου Αιγαίου στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO και έχουμε κατά νου το επόμενο που θα κάνουμε να είναι η χορή μας. Τη μέρα εκείνη θα τιμηθεί επίσης, είναι 5/8, ο πρόεδρος της UNESCO Πειραιός και Νήσων από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο οποίος θα είναι μαζί μας. Θέλω να αναφερθώ σε άλλο τρία καλλιτεχνικά γεγονότα που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι σημαντικά. Γνωρίζετε ότι η παράσταση της συντοπίτισσάς μας Ρινιό Κυριαζή, Σαφώ καταστερεωμένη, ένα μουσικό αστροφυσικό ταξίδι που παρουσιάστηκε για τρεις φορές στο πλανητάριο, ήταν τρεις φορές sold out. Είναι μία περιπλάνηση στα αστέρια με οδηγό τη Σαφώ σε νέα μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα και πρωτότυπη μουσική του Θοδωρή Οικονό. Η Ρινιό Κυριαζή κρατάει το νόημα της ιστορίας μιας γυναίκας, αφηγείται τις φάσεις της ζωής της, της Σαφούς εν προκειμένου, ο κύκλος της ζωής ξεκυλίγεται μέσα από τις φάσεις της σελήνης, από τη νέα σελήνη που αυξάνεται και πάει στην Πανσέλινο. Δεν θα πω περισσότερα γι' αυτό, θα γίνει η μία παράσταση στο Σίγρι, ακριβώς γιατί είναι ο ακραίος λίθος οικισμού και σημαίνει πάρα πολλά για το νησί μας και η άλλη παράσταση θα γίνει εδώ στη Μυτιλήνη. Φέτος ο Περιφερειάρχης ήθελε και βεβαίως και εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή αυτό που δεν καταφέραμε να το εγγενιάσουμε ως κέντρο πολιτισμού το Αρχοντικό Γεωργιάδη γιατί ο γραφειοκρατικός δέδαλος ήταν τόσο μεγάλος που ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε στην υπογραφή της διακήρυξης του διαγωνισμού για την επισκευή του μέχρι το τέλος καλοκαιριού. Κάνουμε όμως, ξεκινάμε και το κάνουμε πράξη στον αύριο χώρο με όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν στο Αρχοντικό Γεωργιάδη. Μια δεύτερη παράσταση, στην οποία έχει την ευθύνη της παραγωγής επίσης ο συντοπίτης μας, ο Δημήτρης ο Γιαννέλος, Καλαμιδιώτου είναι το μητρόνυμο και είναι ο φίλος μου ο Ντοστογεύσκη. Είναι μια εκπληκτική παράσταση
η οποία από τη μία ο ήρωας της παράστασης είναι ο ήρωας της διπλανής, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, η καλοπληρωμένη δολίτσα του, το καλό σπίτι, το ακριβό αυτοκίνητο, είναι αναγνωρισμένος ως επιτυχημένος και στο ερώτημα που τον βασανίζει όταν όλα αυτά τα χάνει, που θα το παρακολουθήσουμε επί σκηνής και συμπάσχουμε με το δράμα του να ζει κανείς ή να μη ζει, απαντά ο ίδιος ο Ντοστογεύσκη. Είναι ένα έργο βγαλμένο από την ίδια τη ζωή. Με τον Παύλο Λουτσίδη και η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Γάκη, ο οποίος κατάγεται βεβαίως από την Ικαρία, με τον οποίο και θα κάνουμε στην Ικαρία ως Περιφερειακή Αρχή ένα εργαστήρι δραματουργίας, δράματος και θεάτρου αυτό το καλοκαίρι. Και βεβαίως έχουμε σαφούς θροίσματα που δεν το πίστευα ότι υπάρχουν άνθρωποι παραμυθάδες, τραγουδιστάδες, συνθέτες, ό,τι θέλετε πέστε, έναν άνθρωπο αναφέρομαι, ο οποίος θα μπορούσε να έχει μπει και να έχει τραπώσει η Σαφώ στην ψυχή του και να έχει φτιάξει μια ολόκληρη παράσταση για αυτήν. Σας μιλώ για τον Λοδοβίκο των Ιωγείων. Σαφούς θροίσματα. Μια παράσταση στην Ερεσό, στον τόπο που γεννήθηκε η Σαφώ, και μια παράσταση στη Μυτιλήνη. Πολλές δράσεις, δεν θέλω να σας κουράσω, για μας είναι εξίσου σημαντικές όλες. Ο Μάκης ο Ψαραδέλης. Θα κάνουμε την παρουσίαση του CD που κάναμε παραγωγή ως περιφέρεια, εκεί που η πέτρα μαύρισε, ανθίσαν με νεξέδες. Θα παρουσιάσει τη δουλειά του στη συναυλία που θα γίνει στο Αρχοντικό Γεωργιάδη, στην οποία, όπως ξέρετε, στο CD συμμετείχε και ο Νταλάρας. Κλείνοντας, να πω ότι η Περιφερειακή Αρχή είχε ως στόχο να δημιουργήσει την ενιαία πολιτιστική ταυτότητα των νησιών. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε μέσα πρωτίστως από τη βούληση του Περιφερειάρχη ότι ναι, αυτό πρέπει να είναι το διαβατήριό μας στον κόσμο, αλλά και γιατί έχουμε συνέργεια και συνεργάτες την ίδια την τοπική κοινωνία. Τους συλλόγους που είναι φάροι πολιτισμού, αλλά και τους ίδιους τους κατοίκους μας. Βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτές οι δράσεις μας. Έχουμε και άλλες πολλές, πέρα από τις 45. Θα ανακοινωθούν μετά. Αυτές ανήκουν εδώ. Έχουμε κάποιες εκπλήξεις και στη συνέχεια. Προσκαλούμε όλους τους συντοπίτες μας να χειροκροτήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους για τους οποίους οφείλουμε να είμαστε υπερήφανοι, γιατί αυτοί είναι που στέλνουν το μήνυμα του πολιτισμού σε όλη την οικουμένη. Εμείς απλώς, ως Περιφερειακή Αρχή, κάνουμε το καθήκον μας, τους ανοίγουμε το δρόμο. Να έρθουν μαζί μας οι συμπολίτες μας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν το χειροκρότημα και την αγάπη μας. Δράτωμε το γεγονότος ότι η Αναστασία ανεφέρθη αρκετές φορές σε Σαφώ. Και θέλω να πω ότι αυτή η Περιφερειακή Αρχή είναι πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχής που ξέρει ότι η Σαφώ και ό,τι αντιπροσωπεύει η Σαφώ είναι μέρος του brand name της Λέσβου. Ό,τι και να μας ζητηθεί να ενισχύσουμε αυτή την πτυχή ζωής της κοινωνίας μας, τη σχετική με τον Σαφώ και ό,τι αντιπροσωπεύει εκείνη, θα έρθουμε αρρωγή. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Κλείνοντας... Να σας θυμίσω εδώ, να σας διακόψω. Για την χρηματοδότηση που κάναμε στην Τζέλη την Χατζηδημητρίου, για την ταινία που ετοιμάζει και που έχει ήδη πάρει από τον Άσιο... το πρώτο βραβείο και θα συμμετέχει. Είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έχει κάνει την παραγωγή της ταινίας αυτής.